So let's talk about the teams. Nafsika, how are you? Perfect. You are a very positive girl, but there is something interesting about you. Your boyfriend, Kostas, very nice man. I hear from my Greek friends. I hope you have many years together and happy life together. I hope it. Piredakis, right? Mm-hmm. I know him before you. Really? How's that? You don't know? No. Really, you don't know? Yeah. In our first year of Survivor. Ah, okay. I understand what you're going to say, but I didn't know that you met personally. No, I didn't meet him personally. I know him from away, but almost every year... He sent you someone. He's sending his girlfriend to our game, you know? So, Costa, please, this time should be the last. This girl is so beautiful. And please stay on her. And I'm sure that you're going to have a very happy life with her, very positive girl. And I hope you don't send a new girl for the future survivors. Thank you very much. Oh. He has a good taste. No doubt. No doubt. Okay. Ξέρεις τι μου θυμίζει. Βγαίνεις με το ένα σύντροφό σου, τέλος πάντων, που είστε στις αρχές. Γνωρίζει τους φίλους του και τους βλέπεις πρώτη φορά. Σε όλες τις παρέες αντρικές υπάρχει πάντα ένας κάφρος. Ο οποίος θα κάνει αυτό το ατυχές χιούμορ. Και εσύ θα είσαι μπροστά και δεν θα τα γελάς αμήχανα. Να σε πάρει και να σε σηκώσει από μέσα το λιγότερο. Να σε απαντήσω πως θα ήθελα να το πνίξω, το πε. Καλό είναι όχι. Και περιμένεις να βάλει την τελεία και δεν τη βάζει και το αγριεύει και το χοντρένει. Και λέει, ελπίζω να είναι τελευταία φορά που δεν θα μας στείλεις άλλο κορίτσι. Να το κρατήσεις αυτό το κορίτσι και λες εντάξει, έλεος. Μπορεί λέγεται. Ήταν ταπεινωτικό. Κάποιο του είχε πει και αυτό ότι έχει χιούμορ του καημένου. Ήταν μια προσπάθεια πλάκα. Σκεφτείτε τώρα ότι προσπαθεί. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο Ατζούν παρουσιάζει παράλληλα το τουρκικό, το οποίο είναι και All Star. Είναι huge εκεί πέρα αυτή η παραγωγή. Πετάγεται λοιπόν και στη διπλάνη παραλία να παρουσιάσει και μια εβδομάδα το ελληνικό. Τι σχέση γι' αυτό με τη χοντράδα που είπε. Ότι του λένε και στο ακουστικό κάποια πράγματα. Προσπαθεί γιατί δεν ξέρει όλη την πραγματικότητα. Ξέρει κάποια στοιχεία για τους παίκτες. Ερχόταν άλλωστε. Μίλαγε κάποια στιγμή, μιλάγαμε τον άνθρωπο πολύ λίγο. Δηλαδή, βρε καρδούλα, μου αν μου πει εμένα στο ακουστικό τώρα μια χοντράδα. Θα γυρίσω να την πω. Όχι. Τι? Του φάνηκε αστείο. Και επίσης, αν είδατε και ο Άρης. Είπε για τη φίλη του την Αυσικά ότι κάποιον κάθε χρόνο κάποιον στέλνει. Ήταν πλάκα. Κοίτα να δεις. Εγώ πιστεύω ότι και ο Ατζούν, σε φιλοσοφία των προγραμμάτων του, σε ό,τι πρόγραμμα έχει βγάλει, είτε λέγεται Power of Love, είτε λέγεται Survivor κτλ. Την ντρικα, ειδικά οι Τούρκοι, την έπαιρνε πάρα πολύ. Άρα σου λέει τώρα εγώ θα πω αυτό να συζητηθεί, να γίνει δουλίτσα, όπως και έγινε. Διανοείται. Απλά έγινε πολύ reality αυτή τη φορά, σκληρό reality. Και επίσης είναι και μερικά πράγματα. Ειρήνη, πώς το είδες αυτό, δηλαδή. Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου, εννοείται. Θίγει πάρα πολύ την κοπέλα και θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ άκομψο. Επίσης, εν αντιθέσει με τον Λάβρο που λέει για το ακουστικάκι, εγώ πιστεύω ότι δεν έχει ακουστικάκι και λέει ξεκάθαρα αυτό που σκέφτεται. Αυτό σχεδιάζει. Γιατί το έχω δει. Έχει, αλλά μπορεί. Έχει ένα αυτό, μπούσου, ναι. Αυτό που. Τι να τα κάνει τα ακουστικά, άμα παίζει τέτοιο άθλημα από εδώ από εκεί, ό,τι θε. Δικό σου είναι. Δικό του το μαγαζί. Δεν λέμε ότι θέλουμε. Θα του πούνε τι θα πει στον καθένα, τι θα πει ο Ατζούν. Δηλαδή, το κρυφάρισμα στο ακουστικό είναι ποιε κοπέλε ήταν κοινέ του Κώστα Πλεδάκη. Και να πούμε και τα πράγματα ακριβώς. Δεν θίγει μόνο την Αυσικά, θίγει και τον Κώστα Πυλαδάκη. Εννοείται. Αυτή η άκομψη πλάκα, εν πάση περιπτώσει. Προφανώς. Δεν είναι μόνο θέμα της Αυσικάς, έτσι. Προφανώς, απλά επειδή εκείνη τη στιγμή απευθύνεται στην Αυσικά, είναι εκείνη που έχει να το αντιμετωπίσει. Σε δεύτερο χρόνο, αφορά κυρίως τον Κώστα, αλλά σε δεύτερο χρόνο έρχεται να το αντιμετωπίσει εκείνος. Λες ότι σε μια γυναίκα, όταν την έχεις απέναντί σου, δεν χρειάζεται να αναφέρει να την αντιμετωπίζει ως αριθμό. Ναι, σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, παιδιά. Ήταν κακό αστείο, εντάξει. Και επίσης και είναι και ένα κορίτσι το οποίο ούτε ποτέ χρησιμοποίησε τη σχέση της με τον Πυλαδάκη, ούτε μέσα στο παιχνίδι, ούτε έξω από αυτό. Οπότε πας και λίγο με τα νερά του άλλου. Αν είσαι ένας άνθρωπος που τα πουλάς όλα, μιλάς όλη τη μέρα για αυτόν, ο Κώστας μου, ο Κώστας μου, ο Κώστας μου. Σηκώνεις και την πλάκα. Τότε δίνεις λίγο περισσότερο περιθώριο για τέτοια πλάκα. Το χειρίστηκε ωραία, Ναυσικά. Νομίζω το χειρίστηκε ωραία. Είπε ότι είχε καλό γούστο, γέλασε και πήγαν παρακάτω. Εντάξει, εγώ από μέσα μου μετά θα τρεμάει το πηγείο. Μπορεί και ίδια να τρεμε. Και έξω. Και θα πήγαινα μετά να τον βρω και να του πω να σου πει ο Τζούντος. Κουτουλίτσα. Ξέρεις ποια είμαι εγώ.